Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην Οδό Φιλελλήνων, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καβάλας, όπου έως γιορτάζει με επίκεντρο πάντα τη γυναίκα. Πάμε εδώ στην Κάλια, στο κατάστημα Λορέ, το οποίο διατηρεί εδώ και περίπου 4 χρόνια, με επίκεντρο πάντα τη γυναικεία κοψότητα. Για πάμε να τη συναντήσουμε. Κοψότητα γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει η γυναίκα και ήρθαμε στην Κάλια να τη συναντήσουμε, να τη γνωρίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Κατάστημα Λορές, 4 χρόνια. 4 χρόνια, κλείσαμε με επιτυχία και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Τι μπορούμε να βρούμε εδώ, αξεσουάρ, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα από αξεσουάρ, παπούτσια, ρούχα, κασκόλ, φουλάρια, τώρα για το χειμώνα, σκούφους, γάντια, δώρα πολλά, έρχονται γιορτές. Βλέπουμε πολλά αξεσουάρ. Πάρα πολλά. Και ναι, ναι, ναι. Η τάση πλέον θέλει και κοντά και μακριά, οπότε έχει πολύ μπόχο στοιχεία φέτος. Οπότε όπως βλέπετε έχουμε και εμείς αρκετά. Και εν ώψη λοιπόν για των εορτών είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν όλες οι γυναίκες εδώ για να πάρουν και τα δωράκια τους. Φυσικά, εννοείται, και σε πολύ καλές τιμές, και θα έχουμε και κάποια γιορτινά πακέτα τώρα για τις γιορτές, οπότε μπορούν να δουν και αυτά. Θα μας δώσεις λίγο από τα πακέτα που θα... Δεν τα έχουμε ετοιμάσει ακόμη. Θα είναι από την επόμενη εβδομάδα έτοιμο, που θα αρχίσει και το εορταστικό πρόγραμμα. Ακόμη δεν μπήκαμε σε αυτό. Είσαι στην προετοιμασία. Ναι, ναι. 4 χρόνια λοιπόν, 4 χρόνια δυναμική παρουσία εδώ στην πόλη της Καβάλας. Τι ετοιμάσατε για σήμερα? Λοιπόν, σήμερα το σοου μας είναι η κάθε κοπέλα που θα έρχεται θα φοράει ό,τι της αρέσει. Φυσικά, αν θέλει τη γνώμη μας, γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ, να της πούμε τι μας αρέσει. Και δεν είναι μοντέλα. Όχι, είναι. Εννοείται. Οι πελάτησές μας, οι γνωστές μας, οι φίλες μας, οι γειτόνισσές μας, όλοι αυτοί. Οπότε έρχονται, τους προτείνουμε ό,τι τους αρέσει το φοράνε. Και μπαίνουν, συμμετέχουν στην κλήρωση. Και από εκεί και πέρα ο υπερτυχερός θα κερδίσει ό,τι φόρεσε, το outfit. Εσύ ντύθηκες από εδώ? Εγώ ντύθηκα, είμαι όλη Λορές. Φοράω ένα φόρεμα του Στέλιου, του Στέλιου του Κουδουνάρη. Τα παπούτσια μου είναι από εδώ, τα αξεσουάρ μου είναι από εδώ. Να σε γυρίσω λίγο 4 χρόνια πριν. Ναι. Πώς πήρες την απόφαση να μπεις στον χώρο του επιχειρήν ως νέος άνθρωπος, να ανοίξεις ένα μαγαζί? Ναι. Πριν 5 χρόνια ήρθα από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα και πήγα στο παλιό το Λορές. Και εκεί ξεκίνησα την πρώτη μου επαφή με το είδος, γιατί δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο. Οπότε είδαμε ότι τα μηνύματα είναι θετικά και έτσι ανοίξαμε τα φτερά μας μαζί με τον Χρήστο και ήρθαμε εδώ και στήσαμε αυτό το μαγαζί που βλέπετε. Οι γυναίκες, εύκολες πελάτησες? Εύκολες, εντάξει. Και εύκολες και πιο ιδιαίτερες από την άποψη ότι θέλουν και το κάτι παραπάνω. Και καλά κάνουν, γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε το κάτι παραπάνω. Και εκεί που κερδίσατε νομίζω το στοίχημα με το γυναικείο πληθυσμό είναι ότι τους λέτε και την αλήθεια. Τι τους ταιριάζει, τι δεν τους ταιριάζει. Αυτή είναι η δουλειά μας, να προτείνουμε το καλύτερο. Από εκεί και πέρα ο καθένας
καθένας λίγο πολύ, εντάξει, έχει το στυλ του, το γούστο του. Εγώ θα του πω, θα βάλεις αυτό, από εκεί και πέρα θα κρίνει μόνος του. Τι να σου ευχηθούμε για τα επόμενα χρόνια? Να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα.